Η Δημοκρατία Σέρβσκα, Σερβοβόσνη, θα ξεκινήσει μια σειρά κινήσεων για να επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους από το κράτος της Βοσνίας, εάν το ψήφισμα για τη σφαγή στην Σρεμπρένιτσα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτό αναφέρει πριν από λίγο μεγάλη σερβική εφημερίδα και δεν αμφισβητείται ως την εγκυρότητα της είδησης. Ο λαός μας και η ηγεσία στην Μπάνια Λούκα δεν θα δεχτούν το στίγμα της γενοκτονίας. Επομένως, είμαστε έτοιμοι να αποκαταστήσουμε τις αρχικές εξουσίες που μας ανήκουν σύμφωνα με τη Συμφωνία του Ντέιτον. Θα ξεκινήσουμε με ενεργοποίηση του Σερβοβοσνιακού στρατού της ΑΡΕΣ, στη συνέχεια με την αποκατάσταση της δικαιοδοσίας στους τομείς της δικαιοσύνης, ενέργειας, δημόσιων προμηθειών, φορολογικής πολιτικής, διαχείρισης συνόρων, εκλογική διαδικασία, ύμνος, εθνόσημο και άλλα. Αυτά θα υλοποιηθούν προκειμένου να προστατευθούν από το ψήφισμα οι Σερβοβόσνιοι πολίτες. Οι αρχές της Σερβοβοσνιακής οντότητας προγραμμάτισαν μια ειδική σύνοδο της Εθνοσυνέλευσης για αύριο και στη συνέχεια μια μεγάλη συγκέντρωση στην Μπάνια Λούκα με σύνθημα «Η Σερβία σε καλεί». Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης αλλαγές στους εργασιακούς κανονισμούς, στόχος των οποίων είναι να ρυθμιστεί καταβολή μισθών σε δημόσια πρόσωπα της μαύρης λίστας των ΗΠΑ, τα οποία έπρεπε να εξοφλήσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην ΑΡΕΣ για να μην τους επιβληθούν κυρώσεις, αναφέρει ανακοίνωση της σερβοβοσνιακής πλευράς. Μετά από ενδελεχή έρευνα από την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή για τη Διερεύνηση των Εγκλημάτων στην περιοχή της Σρεμπρένιτσα την περίοδο 1992-1995, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ούτε ατομικό έγκλημα γενοκτονίας ούτε γενοκτονία θεωρείται αυτό που έλαβε χώρα στη Σρεμπρένιτσα, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση των Σερβοβόσνιων. Η περίπλοκη διοικητική δομή της Βοσνίας που απορρέει από τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Ντέιτον για τον τερματισμό του πολέμου 1992-1995 έχει μία συγκεκριμένη διαδικασία ελλείψης αποφάσεων την οποία δεν αποδέχονται οι Σερβοβόσνιοι. Η Βοσνία μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για πιθανή κρίση στα Βαλκάνια ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ, δημιουργώντας μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση πάνω από τα βόρεια ελληνικά σύνορα. Η κατάσταση στο Κόσοβο που μυρίζει μπαρούτι καθημερινά, ασχέτως που το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα, είναι η σπίθα που θα βάλει φωτιά σε όλες τις περιοχές που κατοικούν Σέρβοι, εκτός Σερβίας, σε μια ρελάνς των πολέμων του 1995-1999. Η Βοσνία προορίζεται να αποτελέσει το κύριο σημείο σύγκρουσης στα Βαλκάνια ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ, δημιουργώντας μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση πάνω από τα βόρεια ελληνικά σύνορα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.